Στο μικροσκόπιο της Επιτροπής Θεσμών της Βουλής τέθηκαν προς εξέταση ισχυρισμοί του πρώην Προέδρου της Επιτροπής Διοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού για παρεμβάσεις στο έργο της Επιτροπής από τον τέος Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη. Παρεμβάσεις για να μην ερευνήσει η Επιτροπή υποθέσεις στημένων ποδοσφαιρικών αγώνων και συγκεκριμένα τον φιλικό αγώνα Καρυμνιώτισσας Απόλλωνα. Παρά το βέτο του Ανδρέα Παπαχαραλάμπου, η σημερινή συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στην παρουσία των βουλευτών του Δημοκρατικού Συναγερμού. Με πολυσέλιδη επιστολή προς τα μέλη της Επιτροπής Θεσμών, ο Νίκος Αναστασιάδης δίνει τη θέση του, επισυνάπτοντας μάλιστα και σχετικά έγγραφα αλληλογραφίας. Οι ετεροχρονισμένοι και κακόβουλοι ισχυρισμοί έγιναν επισκοπό. Σας παραπέμπω σε σωρία ευριστικών άρθρων του κ. Παπαχαραλάμπους μετά την υποχρέωσή του σε παρέτηση που δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα Πολίτης, τα οποία αφ' αυτών αποκαλύπτουν τα κίνητρα και φιλικά αισθήματα του ανδρός προς το πρόσωπό μου. Στα γραφόμενα της επιστολής απάντησε ενώπιον των βουλευτών ο κύριος Παπαχαραλάμπους, λέγοντας πως ο Νίκος Αναστασιάδης επιχειρεί να τον βγάλει μυθοπλάστη, μεταφέροντας στα μέλη το τηλεφώνημα παρέμβασης για τον εν λόγω αγώνα. Με πήρε τηλέφωνο ο Νίκος Αναστασιάδης και άρχισε τις μαλαγανιές. Με ρώτησε για το παιχνίδι Καρμιώτισσας Απόλλωνα και μου είπε να αφήσω τα μικροπράγματα. Του απάντησα ότι θα συνεχίσουμε την έρευνα. Τότε άρχισε τις φωνές, τις οποίες άκουγε και η γυναίκα μου και μου έκλεισε το τηλέφωνο. Η έρευνα συνεχίστηκε. Επίμαχο φιλικό αγώνα Καρμιώτισσας Απόλλωνα, το μεγάλο στοίχημα ήταν να μπουν τρία τέρματα στο δεύτερο ημίχρονο, όπως και έγινε. Ο κόκκινος φάκελος αφορούσε μόνο την Καρμιώτισσα, ενώ σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της ΣΚΟΠ εκκρεμούν ενώπιον της Ομοσπονδίας πολλοί άλλοι κόκκινοι φάκελοι.